Ο Mega News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Νέος κύκλος βίας στην Χλώρακα, άγριες συμπλοκές Ελληνοκυπρίων με μετανάστες, μετά από πορεία διαμαρτυρίας για το μεταναστευτικό. Εγκάψαν υποστατικά, προκάλεσαν ζημίες σε περιουσίες και κατέστρεψαν αυτοκίνητα. Ανήσυχη ηρεμία σήμερα, απειλές για αντίπεινα, πληροφορίες για νέα διαμαρτυρία από λοδαπούς, μεγάλη αστυνομική δύναμη στην περιοχή. Επίσης, πώς απαντά η αστυνομία στην κριτική για ελλειπή αστυνόμευση, η καταγραφή των ζημιών και οι συλλήψεις. Κανείς δεν μπορεί να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, το αυστηρό μήνυμα της κυβέρνησης και η αντιπαράθεση Ακέλ Λαμ. Αποκαλυπτικό διπορικό του ΟΜΕΚΑ με εικόνες ντροπής και εξαθλίωσης από το συγκρότημα στη Χλώρακα που διέμεναν παράνομα μετανάστες. Να δουν τη μεγάλη εικόνα στο Κυπριακό, το μήνυμα του βοηθού Γενικογραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών από τη Λευκοσία. Συζήτησε με Χριστοδουλίδη Τατάρ τρόπους για επανεκκίνηση των συνομιλιών. Επιτόπου θα ενημερωθεί αύριο για τα επεισόδια στην Πύλα. Νέες αυξήσεις φωτιά μέχρι και 25%, πιο ακριβές οι τιμές στις περισσότερες κατηγορίες τροφίμων. Συνεχίζεται το ράλι ανόδου και στα καύσιμα. Επαναφορά επιδοτήσεων ζητούν καταναλωτές και κόμματα. Μετά τον παρατεταμένο καύσωνα, βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της Κύπρου. Κίτρινη προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απόψε στις 8 και 10.